Και είναι φυσικό να δημιουργείται παγκόσμια ανησυχία από την κρίση που υπάρχει στις σχέσεις ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, μετά και τη σημερινή, όπως ακούσατε, εξέλιξη, με την ανακοίνωση που έκαναν οι επίλεκτες δυνάμεις του Ιράν ότι κατέριψαν ένα αμερικανικό ντρόν στην περιοχή των στενών του Χορμούς. Πριν από λίγο όμως είχαμε αντίδραση και από τον πρόεδρο Τραμπ. Εδώ είναι ο Σωτήρης ο Δανέζης να μας πει πώς εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση μέσω Twitter ο Αμερικανός ο Αμερικανός πρόεδρος, για άλλη μια φορά Διάλεξε το αγαπημένο του μέσου για να σχολιάσει τα τεκτενόμενα. Με ένα λακωνικό tweet που μοιάζει περισσότερο με χρησμό, ο Τραμπ έγραψε το Ιράν έκαλε πολύ μεγάλο λάθο. Το πώ πραγματικά θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί, βέβαια, κανεί δεν ξέρει. Ωστόσο, χθε το περιοδικό Times ε, ρώτησε τον ε, Τραμπ αν εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν προκειμένου να το εμποδίσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή για να διασφαλίσει την ανεμπόδιστη ροή πετρελαίου από τον κόλπο. Και η απάντησή του ήταν: Οπωσδήποτε θα το έκανα για το θέμα των πυρηνικών. Για το άλλο θέμα θα άφηνα ένα ερωτηματικό. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο Αμερικανό Υπουργό Άμυνα ανακοινώνει ότι στέλνει στην περιοχή τη Μέση Ανατολή χίλιου Αμερικανού στρατιώτε για αμυντικού σκοπού. Αλλά και μία εβδομάδα μετά από αυτό το περίεργο περιστατικό με τι εκρήξει στα δύο τάγκες, στον κόλπο του Ομάνου, που από τη μια έχει του Αμερικανού τι Μυστικέ Υπηρεσίε να είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μαγνητική Νάρκη που μοιάζει με αυτέ που κατασκευάζουν οι Ιρανοί. Η Τεχεράνη να αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στο συγκεκριμένο συμβάν. Και την Ιαπωνική πλειοκτήτρια εταιρεία να λέει και να επικαλείται μαρτυρίες του πληρώματο και να υποστηρίζει ότι τα πλοία χτυπήθηκαν από υπτάμενα αντικείμενα. Ένα είναι βέβαιο ότι μέρα με τη μέρα. Το θερμόμετρο παραμένει στο κόκκινο στι σχέσει Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης. Μα δεν υπάρχει καμιά εμβολία ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ανισχυτικά και είναι προφανέ ότι μα θυμίζουν εντάσει άλλων εποχών όπου κατέληξαν σε πολέμου. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα αποφευχθούν αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη.